Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Lia Cooks. Σήμερα θα κάνουμε βασιλόπιτα. Πάμε να δούμε τα υλικά. Έχω βάλει 2 αυγά σε ένα σκεύος. Τα αυγά μου είναι μεγάλα. Αν τα αυγά είναι μέτρια, θα χρησιμοποιήσουμε 3 αυγά. Και θα τα χτυπήσουμε μαζί με τη ζάχαρη. Τα αυγά με τη ζάχαρη θα τα χτυπήσουμε αρκετή ώρα, να διπλασιαστούν σε όγκο και να αφρατεύσει το μείγμα. Θα ρίξουμε μέσα βανίλια, μια πρεζαλάτι, κανέλα. Θα τρίψουμε μέσα μοσχοκάριδο. Σύστημα πορτοκαλιού. Χύμο πορτοκάλι. Γάλα. Λιέλαιο. Θα ανακατέψουμε λίγο αυτά τα υλικά. Θα ρίξουμε μέσα τα αλεύρι, το μπέικι, θα καθαρίσουμε τα τυχώματα με μία σπάτουλα, και τώρα θα ρίξουμε μέσα καρύδια, τα οποία τα έχω τρίψει αρκετά στο μπλέντερ. Θα ανακατέψουμε με μία σπάτουλα για να ενσωματωθούν μέσα στο μείγμα μας. Αν σας αρέσει η συνταγή μου, πατήστε like, και αν έρχεστε για πρώτη φορά στο κανάλι μου, κάντε εγγραφή και πατήστε και το καμπανάκι για να βλέπετε ό,τι ανεβάζω. Επίσης αφήστε μου τα σχόλιά σας, θα χαρώ πάρα πολύ να απαντήσω. Σε ένα ταψάκι με διάμετρο 24 εκατοστά έχω βάλει λαδόκολλα στο πάτο και βάζω και λιέλαιο στα τυχώματα. Θα ψήσουμε στους 180 βαθμούς για 35 με 40 λεπτά. Και είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Η βασιλόπιτά μου είναι έτοιμη. Αν την πατήσετε όπως και εγώ και ξεχάσετε να βάλετε το φλουράκι μέσα, χαράξτε. Την έχω γυρίσει από την κάτω πλευρά και βάλετε το φλουράκι σας μέσα. Περιμένουμε να κρυώσει και μετά θα τη στολίσουμε. Να πω εδώ ότι τα ακριβή υλικά της συνταγής θα τα βρείτε σε link κάτω στο κουτί περιγραφής. Αυτή ήταν η συνταγή μου και μέχρι την επόμενη να είστε όλες και όλοι καλά.